το jump ball στην αναμέτρηση της 8ης αγωνιστικής για την ΟΠΑΠ Basket League Κεραυνός ΑΠΟΕΛ στο Στρόβολο. Πρώτη επίθεση για την ομάδα της Λευκοσίας. Πάει να γίνει το λάθος, καλή άμυνα από τον Κρόκετ. Ο ΑΠΟΕΛ όμως βγαίνει προς το καλάθι με το κάρφωμα. Πρώτο καλάθι στο παιχνίδι με τον Jacobs να πηγαίνει δυνατά στο drive και να καρφώνει για το 0-2. Κλέψιμο για τον Κεραυνό, λάθος όμως πάνω στο λάθος από την ομάδα του Στροβόλου. Το alley-oop κάρφωμα, ο Μακκίνης θα πάρει την πάσα από τον Σήμο Σολομού. Ρέινολντς το shoot από τον καλάθι φάουλ, τρίποντο από τον Κρόκετ. Jacobs το shoot για 3 μέσα από τον Σολομού. Τέλορ στην επαναφορά από την baseline, Στυλιανού. Το σουτ για 3 από τον Στυλιανού, εύστοχος. Μέσα και η δεύτερη, ο Νίκο Στυλιανού κάνει το 16-8 υπέρ του Κεραυνού που από νωρίς παίρνει το προβάδισμα. Παπαμιχαήλ θα αφήσει στον Μακκίνης που θα καρφώσει με δύναμη για το 16-10. Grace παλεύει με αντίπαλο τον Φίλιππο Τίγκα, η πάσα στη weak side, ο Παπαμιχαήλ για 3, εύστοχος. 18 αφού ο Blackmon με τρίποντο στο τέλος, το άκουσμα της κόρνας, μείωσε στους 9. Ξανά ο Blackmon από εκεί που έμεινε με το τέλος της πρώτης περίοδου συνεχίζει. Μακκίνης θα δοκιμάσει από τα 6 μέτρα, θα πάρει επιθετικό rebound. Του κάνει foul και πετυχαίνει και το καλάθι ο Μακκίνης. Ενώ και ο βοηθός προπονητής του Κεραυνό, Βασίλης Κούνας, έπαιξε παλιότερα στον ΑΠΟΕΛ. Τρίποντο για τον Κεραυνό με τον Σπέντσερ. Γιαναράς επιλέγει να δώσει έξω στον Blackmon. Ο Γιαναράς θα κάνει το shoot για 3 και τελικά η επιλογή του Γιαναρά ήταν η σωστή. Κλείνεται στη weak side, βρήκε τον Γιαναρά για 3. Κρόκετ, Τίκας ελεύθερος για 3. Θα ευστοχίσει από τα 6,75. Blackmon. Το σουτ τριών πόντων, άστοχο, από έλεγχη 5 στα 12, κλέψιμο από τον Πυρίλη που δίνει στο Μακκίνης για να καρφώσει ο Πυρίλης, άλλη μια assist, πανηγυρίζει. Grace και πάλι από αυτόν περνάνε οι περισσότερες επιθέσεις του ΑΠΟΕΛ. Πάσα στη weak side, Γιαναράς για 3, μπροστά στο σκορ ο ΑΠΟΕΛ. Στυλιανού για 3 για την απάντηση και θα στείλει όντως την απάντηση ο Νίκος Στυλιανού που πετυχαίνει. Φτάνει τους 10 πόντους σε ένα παιχνίδι όπου ο ΑΠΟΕΛ έχει πάρει 32 πόντους στο ζωγραφιστό και ο Κεραυνός 30. Τίκας για 3, εύστοχος από τα 6,75 ο Φίλιππος Τίκας. Κιλάρας πήρε πολύ ωραία πάσα, έδωσε πάσα στον Γιαναρά για 3, εύστοχος. Γιάννης Γιαναράς ισοφαρίζει. Είναι ο δεύτερος σκόρερ για την ομάδα του. Πάσα ψηλά, ο Τέλορ θα σκοράρει με την εξαιρετική ασίστα από τον Σπέντσερ. Λίγο έλειψε και ο Κιλάρας να μην βρει παίχτη για πάσα. Ο Blackmon, καλάθι 3 πόντων για τον ΑΠΟΕΛ. Και πάλι επιθετικό rebound ο ΑΠΟΕΛ. Γιαναράς για 3. Αυτή τη φορά θα το πετύχει το τρίποντο ο ΑΠΟΕΛ. Με ποιον άλλο, με τον Γιάννη Γιαναρά. Blackmon κλείνεται από τον Στυλιανού. Μετά από ώρα μπαίνει στο παρκείο Στυλιανού. Η πάσα στη weak side, η έξτρα πάσα ο Κιλάρας. Επιλέγει να δώσει το Γιαναρά. Για 3 ο Γιαναράς. Σκοράρει ξανά ο Γιάννης Γιαναράς και ισοφαρίζει 79-79. 3 λεπτά για το τέλος, θα δοκιμάσει για 3 ο Grace. Ο Jacobs σκοράρει. Κλέψιμο από τον Κεραυνό και σκοράρει ο Reynolds. Μπήκαμε στο τελευταίο μισό λεπτό του αγώνα. Ο Κεραυνός στο πλήν 1 και έχει την μπάλα. Reynolds, Στυλιανού για το προβάδισμα. Σκοράρει από τα 6,75. 86-84. 30 δευτερόλεπτα ακριβώς για το τέλος. Αν ευστοχίσει ή αν το χάσει ο ΑΠΟΕΛ θα επιχειρήσει ένα μακρινό τρίποντο για νίκη ή ισοφάριση. Το rebound επιθετικό και το τέλος του αγώνα. Βρίσκει τον Κεραυνό νικητή με 88-86. Ένα συγκλονιστικό φινάλε σε ένα καταπληκτικό παιχνίδι όπου ο ΑΠΟΕΛ έδειξε ότι φέτος έχει τις δυνάμεις για να πάει μέχρι τέλους. Ο Κεραυνός όμως είναι αυτή η οποία θα φύγει η ομάδα νικήτρια από το Στρόβολο.